Ησυχία. Μέσα στην ένταση ακούγονται δυστυχώς και διάφορα. Αλλά διάφορα τα οποία καθένας μας καταλαβαίνει ότι δεν θα τα έλεγε αν ήταν πιο ψύχρεμος και ήρεμος, εάν δεν υπήρχαν κάποιες παρεμβολές με φωνές, διότι το μάντρα δεν το είπαν οι κάτοικοι της Μάντρας, που ξέρουν πολύ καλά τι έχει γίνει στη Μάντρα τόσα χρόνια, υπόθηκε από εδώ πέρα μέσα. Άρα ο Υπουργός, και έχει κάθε λόγο να τοποθετηθεί, επειδή σας είπε κακώς προφανώς το σκύβεται το κεφάλι κτλ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πλην όμως και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα που μετράει η χώρα μας 25 πολίτες θύματα, έτσι, δεν είναι δυνατόν να ασκείται με αλφαγιώτα μια προπαγάνδα και μια ρητορική μέσα εδώ. Έτσι, αν θέλετε, πάρτε το λόγο να πείτε για τη Μάντρα, να έρθουν ύστερα και τα πορίσματα, να σας πούνε και οι υπουργοί. Αλίμονο, χωρίς να λέμε τέτοιες εκφράσεις ή οτιδήποτε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, να ησυχάσουμε τώρα για να ακούσουμε τα άλλα. Εγώ είχα υπόψη μου να μιλήσω ως πρώην Υπουργός Εσωτερικών, που είχα την τιμή να είμαι στην πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Χαιρόμαστε να το λέμε. Και θα είναι και η επόμενη και η μεθεπόμενη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστα προφανώς 2-3 πράγματα που ακούστηκαν, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω πως υπάρχει μία απολογητική στάση για το Μακεδονικό μπροστά στην κατάπληκτη διεθνή κοινότητα, που προφανώς δεν μπορεί να αντιληφθεί τα ακατάληπτα πλέον μετά τις επεξηγήσεις που έχουν δοθεί και το διάλογο που έχει γίνει, επιχειρήματα εναντίον μιας πολύ καλής συμφωνίας που, εφόσον ευοδοθεί και περάσει όλα τα στάδια που προβλέπονται, μπορεί να έρθει και πρέπει να έρθει στη Βουλή και να ψηφιστεί. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται, πάλι με αλφαγιώτα, μια προπαγάνδα ψευδολογίας η οποία στηρίζεται σε μια ρητορική του κυρίου Γκρουεύσκη και του κυρίου Ιβανόφ. Εάν ακούσαμε προηγούμενα για το τι είπε ο κύριος Ζάεφ, προσπαθώντας από την πλευρά του να περάσει αυτή τη συμφωνία στην χώρα του, είναι απαράδεκτο να το ακούμε επενδεδημένο με τη ρητορική των σκληρών πολεμίων αυτής και οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας. Όπως επίσης πιστεύω ότι υπάρχει μία προσπάθεια να επανέλθουμε στην άκρος υπονομευτική πολιτική της ακινησίας έργα όμνες. Αυτό ήταν για 25 χρόνια. Μία εξωτερική πολιτική με τις προσπάθειες, με τις προσεγγίσεις, αλλά όταν φτάναμε για να μπει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να γίνουν πιο συστηματικές προσπάθειες, μέναμε σε μια πολιτική ακινησίας. Δεν θα επανέλθουμε σε αυτή την πολιτική ακινησίας. Δεν θα επανέλθουμε σε μια ρητορική, και να την αποδεχτούμε, καιροσκοπισμού, άκρος πολιτικού καιροσκοπισμού, και αυτό έργα όμνες, και μιας, επιτρέψτε μου να πω, εθνικιστικής και ακροδεξιάς ρητορικής, η οποία πλέον έχει έναν και μόνο στόχο. Τη διεκδίκηση ενός πολιτικού εκλογικού μερίσματος από τη Χρυσή Αυγή, παίζοντας επικίνδυνα την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Και αυτό είναι απαράδεκτο και μέσω μακροπρόθεσμα θα θίξει πρώτα απ' όλα όσους φλερτάρουν και πολιτεύονται με αυτή την πολιτική. Διότι βλέπετε πολύ καλά ότι σαν μανιτάρια βγαίνουν ακροδεξιά μορφώματα στη χώρα μας, ακριβώς διότι λένε τα πράγματα στο 100% με το όνομά τους, όπως επίσης και στην Ευρώπη. Αυτοί τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε, θεωρώντας πως είναι ένα ρεύμα το οποίο προφανώς θα διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα ρεύμα που υψώνει τύχη ανάμεσα σε ανθρώπους,
σε λαούς, σε κράτη, ανάμεσα στα οράματα, στις ελπίδες, στο μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η ρητορική, πρώτα απ' όλα, υποσκάπτει απολύτως τη δημοκρατία σε σχέση με την συζήτηση για τις διεθνείς σχέσεις, για την ανάγκη να υπάρχουν συμφωνίες με συμβιβασμούς, με όλα τα εθνικά δίκαια κάτω χειρωμένη, με τις διεθνείς συμφωνίες από το Βουκουρέστι μέχρι την Βιέννη και με όλα τα δεδομένα που συνηγορούν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε για ένα ευρύτερο ρόλο της χώρας στα Βαλκάνια, στην περιοχή, ως πόλος σταθερότητας. Και πρέπει να προχωρήσουμε μαζί τους επόμενους μήνες να συγκλίνουμε σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα. Σταματήστε να χαϊδεύετε αυτούς που φωνάζουν αλήτες, προδότες, πολιτικοί, θεωρώντας ότι τα φωνάζουν μόνο για την αριστερά. Κάνετε μεγάλο λάθος, κάνετε μεγάλο λάθος, όπως μεγάλο λάθος κάνατε που δεν καταδικάστηκε από αυτό το μήνυμα, παρότι προκλήθηκε αυτό το σύνθημα, το οποίο υπάρχει σε όλες τις μικρότερες, μικρές ή και μεγαλύτερες παρουσίες κόσμου σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Αυτό πάρτε το ως συμβουλή μέσα από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχουμε και ως αριστερά σε αυτά τα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ διατυπώθηκαν ορισμένα ερωτήματα και εγώ θα τα επαναλάβω. Πρώτον, ο Υπουργός Εσωτερικών προκάλεσε χθες, με την καλή έννοια το προκάλεσε, και είπε, παρακαλώ, φέρτε μας έναν Δήμο, δύο Δήμους, τρεις Δήμους, δύο περιφέρειες που έχουν αδικηθεί από την παρούσα κατάσταση αυτά τα τρία χρόνια στη βάση πολιτικών, κομματικών, επιλεκτικών αντιλήψεων και δεν έχουν δοθεί αυτά τα επιπλέον κονδύλια, δεν έχουν δοθεί αυτές οι υπηρεσίες κτλ. Απάντηση δεν έχει δοθεί. Δεύτερο ερώτημα προς την κυρία Γεννηματά, που το πρωί μας είπε για το όραμα του Πασόκ πάλι κτλ. Για αυτά τα πράγματα, για την τοπική αυτοδιοίκηση και πώς. Καλά πράγματα. Της έκανα το ερώτημα ενώ κατέβη. Παρακαλούμε, μπορείτε να μας πείτε επί του παρόντος νομοσχεδίου, επί των παρόντων κεφαλαίων, θεμάτων, ρυθμίσεων κτλ. Σε ποια από αυτά υπάρχει αντίθεση, διότι είπε ότι θα τα καταργήσει όλα όταν έρθουν και θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο πλαίσιο, διότι αυτό όλο εν συνόλο, δεν αναφέρομαι στο εκλογικό σύστημα, είναι ένα λάθος νομοσχέδιο. Προηγούμενα ακούστηκε ότι είναι ακάκιστο νομοσχέδιο. Παρακαλούμε, είχατε δύο μέρες, έχετε άλλες δύο ώρες, πείτε κεφάλαιο προς κεφάλαιο τι είναι λάθος, τι πρέπει να αλλάξει. Διότι εγώ θα σας πω, παρόντων των ηγεσιών της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, ότι το 90% όσων περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, αναλυτικά, είναι αιτήματα, ζητήματα, όριμες ανάγκες που είχαν τεθεί από πλευράς των Δήμων, των ΟΤΑ όλων των επιπέδων, των περιφερειών και βεβαίως είχαν και άλλα αιτήματα που δεν περιλαμβάνονται σήμερα κτλ. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί δεν έχει κανείς την ειλικρίνεια να το πει? Γιατί δεν το λέτε? Ούτε στις επιτροπές υπόθηκε. Έψαξα τα πρακτικά. Τόσες ανακοινώσεις. Πουθενά μέσα. Για όλα αυτά τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται. Που είναι μεταρρυθμίσεις θεσμικές. Είναι τα τετραετή επιχειρησιακά προγράμματα και τα ετήσια προγράμματα δράσης. Είναι η οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ. Είναι ένας νέος τρόπος για τους ΚΑΠ πολύ καλύτερο. Είναι για το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων σε καλύτερη βάση. Είναι για ενίσχυση με ειδικούς συμβούλους, συνεργάτες και επιστημονικό δυναμικό των Δήμων. Είναι για τον ΦΟΤΣΑ. Ο νουκές αριθμός. Θέλετε αυτά να φύγουν? Αυτό είπε προηγούμενο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είπε. Ενδεχομένως δεν του είχετε πει κάτι. Δεν του είχετε εξηγήσει. Όλα αυτά είναι όριμα αιτήματα. Διότι είναι προφανές πως είναι μια πολλαπλή δημοκρατική παρέμβαση η οποία γίνεται από πλευράς της κυβέρνησης με πάρα πολλούς στόχους. Σε ορισμένα ζητήματα υπάρχουν οι αντιθέσεις ως προς το
εκλογικό σύστημα, ας πούμε, τ' άλλο, θα έρθω στο τέλος. Πλην όμως είναι αναγκαίες, κρίσιμες, όριμες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. Διότι, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο, τι παραλάβαμε καθώς είχε οριμάσει πια, είχαν γίνει τα πρώτα χρόνια και λειτουργούσε ο Καλλικράτης. Μέσα σε κρίση, μέσα σε μεγάλη οικονομική κρίση. Τι παραλάβαμε, 60% είχαν μειωθεί οι ΚΑΠ, έτσι δεν είναι. Τι άλλο, μήπως υπήρχε μία μεγάλη σύγκρουση με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μήπως ερχόταν από παντού το αίτημα να μην υπάρχει έλεγχος σκοπιμότητας αλλά μόνο νομιμότητας από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μήπως από τότε, από κοινού, δεν επεξεργαστήκαμε αυτά που λέει το σημερινό νομοσχέδιο, δηλαδή να υπάρξει αυτοτελής υπηρεσία για την εποπτεία των Δήμων, την νομική εποπτεία των Δήμων έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση που εμπεριείχε το σπέρμα της πιθανής σκοπιμότητας, ναι ή όχι. Γιατί δεν τα είπατε αυτά. Γιατί δεν τα λέτε αυτά που είναι μεγάλες τομές. Γιατί δεν λέτε. Και ο αγαπητός ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν μελετημένος και κάνει νουνεχείς παρεμβάσεις, προσπαθεί να υπάρξει μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια με τη δικιά του οπτική κτλ. Δεν ήξερε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου πήραμε ένα... Πήραμε, ήρθαμε σε επαφή, ούτε ξέραμε την ακτινογραφία του, ένα δομημένο πελατειακό κράτος στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διά της αποκέντρωσης, δήθεν των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ουσιαστικά από συγκέντρωση ήτανε, διότι έφευγαν κατευθείαν από τον Υπουργό όλες οι εντολές, σε αυτό τον τομέα κάναμε τη μεγαλύτερη τομή. Και τολμάτε εδώ πέρα μέσα, κύριε Μητσοτάκης δεν ακούει, ακούει μόνο τον Πρωθυπουργό, δεν πειράζει. Τολμάτε εδώ πέρα μέσα να λέτε περί δημόσιας διοίκησης. Βρήκα 7 εξαιρετικούς γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων, κομματικά στα στελέχη όλους, καλούς κυρίους, δεν θυμάμαι αν ήταν και μια κυρία. Και τι είπαμε, ότι οι γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων, αντί να μπουν 7 ΣΥΡΙΖΕΙ, που δεν θα είχατε και τίποτα να πείτε, μιλάω πολύ ανοιχτά για να συνεννοηθούμε εδώ μέσα, θα μπουν κατά ΣΕΠ με διαγωνιστική διαδικασία και στη μεταβατική φάση οι αρχαιότεροι γενικοί διευθυντές, οι οποίοι παίξαν αυτό το ρόλο 1-1,5 χρόνο, διότι ύστερα άλλαξε και κάναμε τις εκλογές κτλ. Και για πρώτη φορά οι αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν είναι με κομματικό επικεφαλής, ο οποίος επικοινωνεί με τον Υπουργό. Αυτό τι είναι, παιδιά, καμιά λεπτομέρεια. Εγώ το πρωτολέω εδώ μέσα. Το ξέρω επειδή ήμουν Υπουργός Εσωτερικών το πρώτο διάστημα. Έχει κρυφτεί. Άρα λοιπόν, μόνο σε αυτό το τομέα, διότι υπήρξαν τομές και σε όλα τα άλλα επίπεδα από αυτό το νομοσχέδιο, δείτε άρθρο προς άρθρο, κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Οι διορθωτικές παρεμβάσεις, οι ενισχύσεις, οι στηρίξεις για τη λαϊκή συμμετοχή, για τον προγραμματισμό, για τον προϋπολογισμό, για το πώς θα λειτουργούν τα όργανα, για τις νομικές υπηρεσίες, για τη δυνατότητα επιχειρηματικών συμβάσεων και διαμόρφωσης παρουσίας των Δήμων σε έργα, σε δομικά έργα, σε συνεννόηση με άλλες υπηρεσίες. Τη σχέση ανάμεσα σε περιφέρεια και στους Δήμους. Είναι προφανές πως σοβαρά πράγματα, όπως έχετε θέσει και έχουν θέσει όλα, δεν συμπεριλαμβάνονται ως προς τους πόρους και τις αρμοδιότητες, όχι μόνο διότι είναι το Σύνταγμα ή διότι δεν υπάρχουν πολλά λεφτά, αλλά διότι έτσι ανάπηρα μας δώσατε αυτή την προηγούμενη μεταρρύθμιση. Το ξεχάσατε. Δηλαδή, εντάξει, ξεχάσαμε το 60% όταν ήμουν στη Διαρκή Επιτροπή εδώ και συζητάγαμε, και σας το έχω ξαναπεί, από τότε το αιτιόμε, είχε έρθει η πρόταση που έλεγε η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κινηθεί καλύτερα. Δεν σηκωνόντουσαν τέτοιες κραυγές,
όταν κοβόταν 20%, 20%, 20%. Πες πως αυτό είναι στην άκρη. Το άλλο σε σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή το ότι ο Καλλικράτης δεν πήρε την πρίκα και το γνωρίζετε των 4 δισεκατομμυρίων. Έτσι δεν είναι? Την πρίκα του προγράμματος του οικονομικού του Ελλάδα για να γίνουνε, να περάσουν οι αρμοδιότητες, οι πόροι αυτοί, να μπορέσουν περιφέρειες, δήμοι, να λειτουργήσουν σωστά λόγω οικονομικής κρίσης, λόγω κακού υπολογισμού, λόγω άλλων προτεραιοτήτων, δεν την πήρε. Και ξεκίνησε με μια μεγάλη αναπηρία, την οποία προσπαθεί, είπε ο υπουργός τώρα, και έχει φέρει και κονδύλια, χρήματα, πράγματα που δόθηκαν. Προφανώς δεν αποκαθίσταται και στο ύψος που συζητάμε, μην το συζητάμε, πλην όμως προσπαθεί, πραγματικά προσπαθεί η παρούσα κυβέρνηση να την αποκαταστήσει. Πράγμα δύσκολο, αλλά αυτές είναι οι πραγματικότητες. Όπως επίσης, επιτρέψτε μου να πω, αν τα λέμε έστω όταν περνάνε τα χρόνια, έτσι, ότι οι ενισχύσεις που εδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση εδίδονται δυστυχώς στη βάση πελατειακών κομματικών προτιμήσεων. Δηλαδή έβρεχε στο Μοσχάτο, δεν έβρεχε στην Καλλιθέα και στον Ταύρο. Διότι δυστυχώς είχα το προνόμιο και μου ήρθαν οι φάκελοι όλων των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων οι οποίοι έχουν δοθεί στη βάση των κονδυλίων για την αποκατάσταση ζημιών από τις περίφημες κακοτυχίες μας και τις νεροποντές κτλ. Είχε στηθεί μια τέτοια υπόθεση. Προσπαθούμε να τα αποκαταστήσουμε. Εγώ τιμώ τους δήμους, τις περιφέρειες και πρέπει αυτή η Βουλή να τιμήσει τους ΟΤΑ που αυτά τα 8 χρόνια, παρόλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, το λέω ουδέτερα, εδώ μέσα για τη μεγάλη μείωση των ΚΑΠ, μπορέσαν σε εναρμόνιση αρκετές φορές με τους δημότες και στα δύο ζητήματα που αναφέρθηκαν και προηγούμενα. Δηλαδή στο ζήτημα της κοινωνικής ανακούφισης λόγω της κρίσης και στο ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό, σε ένα βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό κάποιοι, σε ένα μικρότερο κάποιοι άλλοι, αδιαφορώντας κάποιοι τρίτοι, όμως να ανταπεξέλθουν, να μείνουν όρθιοι και να μείνει όρθια και η ελληνική κοινωνία. Είναι σημαντικό αυτό και δεν έχει σχέση ούτε με κόκκινα, ούτε με πράσινα, ούτε με μπλε, ούτε με τίποτα. Ας το αναγνωρίσουμε όλοι μας. Κυρίες και κύριοι, τι να προϋποθέτει τώρα. Έρχομαι στο θέμα της απλής αναλογικής να σας πω κάτι για να συνεννοηθούμε. Παρακαλώ κύριε Θανασίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες, είμαι πια από τους πιο παλιούς εδώ πέρα μέσα από πλευράς ηλικίας, όχι ως βουλευτής. Τα έχω ζήσει όλη την πορεία, μεταπολίτευση και λίγο πριν. Χρόνια ολόκληρα η αριστερά σε ώρες της εκφάνσης έθετε το ζήτημα και θέταν και γενικότερα το δημοκρατικό προοδευτικό μέτωπο, όπως ονομαζόταν κάθε φορά, και κόμμα και τα λοιπά. Το ΠΑΣΟΚ είναι γραμμένο σε όλα του τα κοιτάπια το ζήτημα της απλής αναλογικής και για τη χώρα και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλά, υποθέσατε πως θα ήταν στην κυβέρνηση η αριστερά και δεν θα έκανε την απλή αναλογική για τη χώρα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ακούω, επιτρέψτε μου να πω, καλά, άκουσα και προηγούμενα, σαν να μιλάμε, με συγχωρείτε, για κανένα καρκίνωμα, για μια πανόλη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είπε, μην και κοιτάξτε, δεν πρόκειται βέβαια με απλή αναλογική κτλ. Όλα τα άλλα, τα έσχη που έχουν γίνει σε εκλογικά συστήματα, σε πελατειακό κράτος, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας κτλ. Εδώ είναι οκτακομματική βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα από ένα τερατώδες προνομιακό για το πρώτο κόμμα εκλογικό σύστημα με μπόνους πράγματα, και είναι οκτακομματική βουλή. Αυτά τα ζητήματα είναι πολιτικά. Ξέρετε ότι σε όλες τις μεγάλες περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους, κύριε Δαβάκη, με συγχωρείτε,
και με 2% και με λιγότερο εκλέγονται και με τον παρόντα νόμο. Άρα προς τι όλη η κλαγή των όπλων για τη φοβερή ακυβερνησία, προς τι? Θα μου πείτε, είναι θέμα γενικών αξιών της αριστεράς και γι' αυτό το φέρνετε, αυτό είναι επιχείρημα? Όχι. Είναι η αντίληψη της αριστεράς ότι πρέπει να ανθίζουν οι κοινωνίες, οι αυτόνομες πρωτοβουλίες, οι δημιουργικές εστίες, οι τοπικές πρωτοβουλίες, όλα αυτά τα κύτταρα που δίνουν το αποτέλεσμα του δημοκρατικού κυτάρου, για το οποίο επίσης πριν από 20 λεπτά άκουσα 5 φορές. Καλό είναι να το λέμε δημοκρατικό κύτταρο, αλλά πώς ανθίζει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εμπεριέχει ρίσκο? Ρίσκα, όχι ρίσκο. Είναι όμως μία από τις τομές που η Ελλάδα του μετά, η Ελλάδα του μετά την κρίση, μετά τη χρεοκοπία, μετά την προσπάθεια που γίνεται τώρα για παραγωγική ανασυγκρότηση, για κοινωνικές συγκλήσεις, για τη δυνατότητα αναδιανομής, για τη δυνατότητα λειτουργίας όλων των πρωτοβουλειών μέσα στην χώρα, μέσα σε αυτή την προσπάθεια, είναι οργανικό της μέρος, οργανικό μέρος της, αυτή η μεταρρύθμιση. Έτσι λοιπόν μπορεί να ανοίξουν οι πόρτες, τα παράθυρα, να μπει φρέσκος αέρας, να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες που δίνει αυτό το νομοσχέδιο και για την απλή αναλογική, να έρθουν νέες δυνάμεις από όλες τις πλευρές. Εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα από τις πλευρές που πονέσανε, συμμετείχαν, ήταν παρούσες μέσα στα 8 χρόνια της κρίσης. Δεν θα έρθουν γενικώς παράγοντες, παραγοντίστοι ή ακροδεξιοί. Γιατί? Γιατί αυτοί βολεύονται αλλού. Και αλλιώς. Ενώ με τα παράθυρα και τις πόρτες που ανοίγει απλή αναλογική θα έρθουν στην επιφάνεια οι ζωντανές δυνάμεις, νεολαίοι, οικολόγοι, δημιουργικές εστίες, οι άνθρωποι που κρατήσανε τα κοινωνικά παντοπολία, που κρατήσαν τα κοινωνικά ιατρία και που συνεργάστηκαν με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια, όπου αυτό ήταν δυνατόν. Ελάτε να το κάνουμε όλο αυτό το βήμα μαζί. Γιατί δηλαδή τόση πολύ κατατρομοκράτηση ότι δεν πρέπει να το κάνουμε? Επιτρέψτε μου, επειδή πήρα πάρα πολύ χρόνο, μακρηγόρησα και με συγχωρείτε πάρα πολύ, είχα αρκετά να πω και από την εμπειρία μου, από τη θητεία μου στο Υπουργείο. Προσωπικά είμαι υπερήφανος που είμαι πρόεδρος προσώρας μιας βουλής που τέτοια νομοθετήματα, ισχυρές ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, έρχονται για να ψηφιστούν, να εκφραστούν και να μπορέσει να αναπνεύσει η χώρα. Και προκαλώ και πάλι όλους, αρχηγούς κομμάτων, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, διότι σας άκουσα όλους με προσοχή, επί της ουσίας και όχι με μια ρητορική και ένα βερμπαλισμό καινολογίας και επιφάνειας, να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος έστω και τώρα και το βράδυ να ψηφίσουμε με ευρύτατη πλειοψηφία ένα νομοσχέδιο που δίνει ανάσα στη δημοκρατία, στην κοινωνία και στο μέλλον αυτής της χώρας. Ευχαριστώ.